Επιχείρηση απεγκλωβισμού 6 ατόμων στο οροπέδιο Καθαρού στο Λασίθι, πάνω από την Κρίτσα και σε υψόμετρο 1.100 μέτρων, στήθηκε τα ξημερώματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Αγίου Νικολάου. Περί ώρα 4 τα ξημερώματα εντοπίστηκε η υπηρεσία μας για το εγκλωβισμό κάποιων ατόμων στην περιοχή του Καθαρού και συγκεκριμένα στην περιοχή του Σγουρού Πρίνου. Η περιοχή είναι περίπου στο υψόμετρο, είναι περίπου 1.000 με 1.100 μέτρα και στο σημείο το οποίο βρέθηκαν τα άτομα, το ύψος του σημείου περίπου ήταν γύρω στο 1,5 μέτρο. Τα οχήματά μας φτάσανε μέχρι ένα σημείο και από εκεί πέρα κάποιοι συνάδελφοι μετέβηκαν με τα πόδια και εντόπισαν τους εγκλωβισμένους, οι οποίοι ήταν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Δεν το περιμέναμε. Ο καιρός αγρίεψε μετά τις 2 τα ξημερώματα. Ήταν λάθος μας που δεν αποχωρήσαμε, δήλωσε πολίτης που εγκλωβίστηκε στα χιόνια με την παρέα του. Όταν ξεκινήσαμε δεν φαινόταν ο καιρός τόσο άγριος. Ο καιρός άρχισε και αγρίευε μετά τις 2 η ώρα τα ξημερώματα. Ναι. Η θερμοκρασία ήταν, έγραφε το ρολόι του αμαξιού μείον 3. Δεν το περιμέναμε κι εμείς, ήταν λάθος μας. Γιατί δεν φύγαμε από την πρώτη στιγμή, απλά κάτσαμε εδώ. Και σιγά σιγά με τα πόδια τους βγάλαμε σε ένα πιο ασφαλές μέρος, το οποίο μετακινήθηκαν με τα δικά μας τα οχήματα σε μια ταβέρνα κοντά στο μέσα στο Καθαρό. Η πρώτη παρέα των 4 ατόμων ξεκίνησε χθες βράδυ από την Παχιά Άμμο και μετέβη στο οροπέδιο Καθαρού για χιονοπόλεμο. Όμως το όχημά τους παγιδεύτηκε στο χιόνι. Κάναμε όλοι μαζί να παίξουμε και να κάνουμε τα παιχνίδια εδώ. Το παιχνίδι όμως μας εξελίχθηκε σε περιπέτεια, γιατί είχε πάνω από 2 μέτρα χιόνι σε ορισμένα σημεία τα ξημερώματα γύρω στις 4.30-5 η ώρα το πρωί. Λόγω της φοδρής χιονόπτωσης, συνολικά 17 άτομα που πήγαν για βόλτα στην περιοχή αντιμετώπισαν δυσκολίες, ενώ 4 οχήματα ξεκόλλησαν από το σημείο με τη βοήθεια των πολιτών. Συνολικά ήμασταν γύρω στα 17 άτομα. Κάποια αμάξια μείνανε πίσω, άλλα ήταν πιο καλά, πιο δυνατά. Τα βοηθήσαμε και εμείς σιγά σιγά, ξεκολλήσανε, φύγανε τα πιο πολλά άτομα και μείναμε 6 άτομα εμείς εδώ πάνω. Είχαμε κάποια μικρά τρόφιμα διάφορα και πέρασε το βράδυ. Θα μας μείνει αξέχαστη περιπέτεια αυτή. Δόξα τω Θεώ, τέλος καλό, όλα καλά. Από τα ξημερώματα δουλεύουν τα χιονιστικά μηχανήματα του Δήμου Οροπεδίου για τον καθαρισμό των δρόμων, ενώ παλιό ακατοίκητο σπίτι κατέρευσε από το χιονιά και τις βροχοπτώσεις σε κοινότητα Αγίου Γεωργίου. Μέσα στα χωριά είναι από 10 μέχρι και 15 και 20 πόντους το χιόνι μέσα στα χωριά. Και φυσικά την προσοχή στους οδηγούς να είναι φωδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες, ώστε αν χρειαστεί, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας που η θερμοκρασία κατεβαίνει και κάτω από το 0, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τις αντιολισθητικές αλυσίδες.